Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον παραθεριστικό οικισμό της Παναγίας της Κανάλας. Η Παναγία η Κανάλα είναι μία από τις πιο γνωστές Παναγίες των Κυκλάδων. Όπως λέει και το Κυκλαδίτικο, να δώσει μεγαλόχαρη και η Παναγιά η Κανάλα να μεγαλώσει γρήγορα σαν τα κορίτσια τα άλλα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έξω από το προσκυνηματικό ιερό ναό, όπου όπως είπατε και εσείς πριν, δυστυχώς οι προσκυνητές φέτος είναι μειωμένοι, δηλαδή η προσέλευση του κόσμου είναι μειωμένη λόγω των μέτρων. Πάντως εδώ τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια, ο κόσμος μπαίνει μέσα τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει των οικεία που έχουν κυκλοφορήσει. Η Παναγία η Κανάλα είναι η εικόνα του Εμμανουήλ Σκορδίλη, του ιερέως του Κρητός. Έχει αγιογραφηθεί το 1575 και βρέθηκε στο κανάλι ανάμεσα Κύθνου και Σερίφου, το ένα νησί που βλέπουμε ακριβώς απέναντί μας στη Σέριφο, από ψαράδες οι οποίοι είδαν μέσα στη θάλασσα την εικόνα της μεγαλόχαρης Παναγίας της Κανάλας, την περισυνέλεξαν και την έφεραν εδώ στο συγκεκριμένο βράχο όπου έκτισαν τον ναό. Κάθε χρόνο γίνονται λιτανευτικοί πομποί μέσα εδώ στον οικισμό της Παναγίας της Κανάλας και γίνεται ένα ξεχωριστό γεγονός, η αναπαράσταση της Ευρέσεως, όπου ρίχνεται από τον ιερέα μέσα στο μικρό μολαράκι που έχουμε εδώ κάτω στην Κανάλα η εικόνα της Παναγίας. Και πέφτουν, έτσι ακριβώς, και πέφτουν κολυμβητές για να σύρουν την εικόνα από τη θάλασσα και την κρατάνε για ευλογία. Ελπίζουμε του χρόνου να είναι όλα καλύτερα, να μπορούμε να τηρήσουμε τις παραδόσεις μας, γιατί η Κύθνος είναι ένα νησί με τεράστια παράδοση. Κρατούμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Η Κύθνος είναι ένας πολύ κοντινός οικονομικός προορισμός. Φέτος μπορώ να πω ότι είναι μία από τις καλύτερες χρονιές. Έτσι ακριβώς. Μπορώ να πω ότι είναι μία από τις καλύτερες χρονιές για την Κύθνο. Όλα τα ξέρει ο ρεπόρτερ. Α, σαν ρεπόρτερ. Ευχαριστώ και εσείς, κυρία Πασουλάκη. Σας περιμένουμε στο νησί. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ όμορφο. Σας προσκαλούμε να έρθετε, να προσκυνήσετε εδώ στην Παναγία την Κανάλα, να δείτε τις ομορφιές, να κάνετε μπάνια σε μία από τις 99 παραλίες που έχει το νησί μας. Η απόκρουση είναι η καλύτερη. Η απόκρουση μου αρέσει εμένα. Η απόκρουση είναι φανταστική παραλία. Η Κολώνα απέναντι είναι πανέμορφη παραλία. Η Επισκοπή είναι πολύ όμορφη. Εδώ η Παναγία η Κανάλα έχει τρεις παραλίες. Μεγάλη Άμμο, Μικρή Άμμο, Αντώνιδες. Εδώ απέναντί μας είναι ο Άγιος Νικόλας του Νίκα. Αυτό είναι το σημαντικό για το νησί της Κύθνου, ότι και το 15 Αύγουστο δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης να βρει μια ερημική παραλία και να απολαύσει τα καταγάλανα νερά που έχουμε στο νησί μας. Έχουμε και την ποικιλία, έχουμε και το πετραδάκι, τις βασαλωτές παραλίες, έχουμε και την κυρία Μουδιά. Πολύ ωραία έχουμε χώρα. Πολύ ωραία χώρα, έχουμε πολύ ωραία δρυοπίδα, τα λιμάνια μας, τα Λουτράκια, ο Μέριχας, όπου έχουν γεμίσει αυτή τη στιγμή και από εστιατοριακά και από σκάφη και από φουσκωτά. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχει επιλέξει φέτος σαν προορισμό την Κύθνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε το νησί μας να δει και να αναπνέει με τη συνδρομή. Έχουμε 100% πληρότητα, θα πούμε. Το μόνο δόξα τω Θεώ είμαστε, ναι, δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σοφία. Τα καλά, τα καλά νέα ακούγονται. Τα καλά νέα ακούγονται γι' αυτό. Τα καλά νέα κυκλοφορούν. 100% πληρότητα. Έχει, ναι, 100% πληρότητα αυτή τη στιγμή, το 15 Αύγουστο που μιλάμε σήμερα. Έχει 100% πληρότητα. Δύσκολα κάποιος θα βρει κατάλημα στο νησί, είναι γεμάτα όλα. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο τρελός συνωστισμός που βλέπαμε άλλες χρονιές. Αυτό που είπατε πριν και με την Πάρο, ισχύει και με την Κύθνο. Δηλαδή, περπατώντας εκτός τώρα ήμουν στη χώρα, δεν ήταν ο πανικός που γινόταν άλλες χρονιές, δεν μπορούσε να περάσει μέσα από τα στενά. Ήπια μορφή. Είναι σωστά. Είναι και μεγάλο. Τηρεί τα μέτρα ο κόσμος. Είναι μεγάλο. Είμαστε πολύ όμορφοι και πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλή ακτοπλοϊκή σύνδεση, καθημερινή. Έχουμε 3-4 πλοία από το λιμάνι του Λαβρίου, έχουμε το λιμάνι του Πειραιά και ελπίζουμε στα καλύτερα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας προσκαλέσουμε του χρόνου στον εορτασμό της Παναγίας της Μεγαλόχαρης Κανάλας να είστε και εσείς εδώ κοντά μας. Να χορέψουμε το θερμιάτικο μπάλο που είναι μοναδικό και ξεχωριστό, όπως έλεγε και ο Μανώλης ο Γλέζος. Μπάλο χορεύουν όλοι οι νησιώτες, μα ξεχωριστά χορεύουν οι θερμιώτες και έτσι ακριβώς είναι, να ζήσετε τις παραδόσεις μας. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Το επόμενο Σαββατοκύριακο γιορτάζει ο παραθυριστικός οικισμός της Παναγίας Φλαμπουριανής. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Φλαμπούρια. Είναι και εκεί μια πανέμορφη παραλία. Γιορτάζει η Παναγία του κάστρου της Οριάς. Ένα κάστρο πανέμορφο στο νησί. Είναι γύρω στη 1,5 ώρα περπάτημα από τα Λουτρά. Και αξίζει εκεί να το επισκεφτείτε. Και ελπίζουμε να κυλήσει ο μήνας όλος ήσυχα, χωρίς κρούσματα, ένας καθαρός μήνας για το νησί μας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα θέμα, δόξα τω Θεώ είμαστε πεντακάθαροι και να πάμε για τα καλύτερα.